Όπως έχουμε αναδείξει και προηγουμένως, το Camtasia Studio προσφέρει μια ποικιλία θεμάτων και επιλογών πέρα από τα δικά μας αρχεία, τα οποία φυσικά μπορούμε να εντάξουμε ανά πάσα στιγμή. Θα μεταβούμε στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης και αν θυμάστε είχαμε κάνει μια μικρή ανασκόπηση της μουσικής όπου περιλαμβάνει. Ας δούμε λοιπόν και ένα σύνολο θεμάτων που αποτελούν μια ομάδα πολυμέσων. Βλέπουμε ότι έχει ανοίξει αυτόματα το θέμα με τον τίτλο Calling Lights. Μπορούμε να κάνουμε αναπαραγωγή κάθε αρχείου ξεχωριστά, ώστε να ανασκοπήσουμε την προβολή του. Το συγκεκριμένο ονομάζεται από το σύστημα Animated Title. Μπορούμε να δούμε το Basic Title του συγκεκριμένου θέματος. Μπορούμε να δούμε έναν επεξεργαστή που έχουν εισάγει για το πώς θα εμφανίζεται το βέλος του, για παράδειγμα. Ένας κύκλος, αλλά και πολλά άλλα πολυμέσα, όπως βλέπετε, στην διαφάνεια. Θα κρύψω τις λεπτομέρειες του φακέλου αυτού και θα πάω να επεξεργαστώ τον φάκελο με τον τίτλο Clear Disturbance. Μπορώ να δω και εδώ ποιος είναι ο κινούμενος τίτλος σαν βίντεο, αλλά και το βασικό πλαίσιο του τίτλου. Πάμε λοιπόν να ενσωματώσουμε τον animated τίτλο μέσα σε ένα νέο track του Camtasia Project που έχουμε εισάγει. Θα διαγράψουμε τα επιπλέον tracks τα οποία υπάρχουν και δεν μας απασχολούν. Και μπορούμε να δούμε ότι σε αυτό το σημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί, ενώ εμείς ξεκινάμε να μιλάμε, στην προβολή φαίνεται αυτό το animation σε αντίθεση με την εικόνα του βίντεό μας. Ας κάνουμε μία ανασκόπηση τώρα της περιοχής της εγγραφής, την οποία εμείς θα διαμορφώσουμε ώστε να δημιουργήσουμε το δικό μας βίντεο απόσπασμα. Θα επιλέξουμε λοιπόν το δικό μας καταγραφόμενο βίντεο, όλα τα κομμάτια τα οποία έχουμε εντάξει σε groups, και θα τα μετακινήσουμε δεξιότερα, ώστε να επεξεργαστούμε αυτή τη στιγμή το animation απόσπασμα και στην πορεία θα τα εντάξουμε στη σωστή χρονική διάρκεια. Η έννοια των groups, όπως έχουμε αναφέρει, αφορούν την ομαδοποίηση συγκεκριμένων αρχείων ενός Camtasia project. Εάν ανοίξουμε δηλαδή το group 2 για παράδειγμα που έχω εγώ δημιουργήσει, πατώντας το συν θα κάνω την προβολή του, θα δω ότι υπάρχουν μέσα πολλά ενσωματωμένα αποσπάσματα, όπου στο κάθε ένα υπάρχει και από ένα επεξεργασμένο κομμάτι. Μάλιστα, βλέπουμε και συγκεκριμένα call-outs, τα οποία έχουμε εμείς εντάξει. Όταν λοιπόν επεξεργάζεστε ένα βίντεό σας, μπορείτε να επιλέξετε τα συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε, έτσι ώστε να μην χρειαστεί κάθε φορά να μετακινείτε ένα-ένα κομμάτι ξεχωριστά, πατώντας Ctrl και επιλέγοντας με το ποντίκι μας τα κομμάτια τα οποία εμείς θέλουμε, με δεξί κλικ μπορούμε να το ομαδοποιήσουμε. Εάν μάλιστα για το συγκεκριμένο παράδειγμα πατήσω Group στις 4 αυτές επιλογές, θα έχω ένα subgroup μέσα στη μεγαλύτερη ομάδα μου. Επιλέγοντας λοιπόν κλείσιμο της ομάδας αυτής, βλέπουμε πως ανοίγοντας το ξανά υπάρχει ένα μικρότερο group. Μπορείτε μάλιστα να εντάξετε σε κάθε ομάδα και από έναν marker, μία ετικέτα δηλαδή, και για να τον σταθεροποιήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι ώστε κάθε φορά που μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσουμε το group μας, να μετακινηθεί μαζί και η ετικέτα, θα σύρουμε το ποντίκι μας κατ' επέκταση της πράσινης γραμμής του marker πάνω στο group και όπως βλέπουμε αγνοφαίνεται και εκεί ένας πράσινος ρόμβος όπως στην κορυφή της εμφάνισης των markers. Πατώντας λοιπόν αυτό το σημείο, η ετικέτα μας έχει ενσωματωθεί πάνω σε αυτό το πλαίσιο και έτσι κάθε φορά που μπορεί να τη μετακινήσουμε, θα μετακινείται ταυτόχρονα και η ετικέτα. Πατάμε Ctrl Z ώστε να επιστρέψουμε στην αρχική θέση και κλείνουμε το group αυτό όπως έχει. Επιστρέφουμε τώρα στην αρχή ώστε να αναλύσουμε το animation του τίτλου από τα έτοιμα θέματα του Camtasia 8. Κρύβουμε και την προβολή των ετικετών διότι δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, επιλέγουμε το animated title και κάνουμε προβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το group. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα text callout, το οποίο αποτελεί το κείμενο Enter the title here, όπως βλέπουμε στην εικόνα προεπισκόπησης, αλλά την κινούμενη μάλιστα φωτογραφία, όπως έχει και αναπαράγεται. Μπορούμε λοιπόν να επεξεργαστούμε για αρχή το κείμενο το οποίο προεπισκοπήσαμε. Πάνω στην μπάρα επεξεργασίας αριστερά, πατώντας Ctrl A και επιλέγοντας όλο το κείμενο, θα διαγράψω το περιεχόμενό του και θα εισάγω τον δικό μου τίτλο.
Πατώντας Enter, αλλάζω γραμμή, όπως φαίνεται και στον καμβάνα παραγωγής, και θα μειώσω αυτή τη φορά το μέγεθος των γραμμάτων από 72, θα το πάω περίπου στο 28. Θα είναι δηλαδή πιο μικρότερη εμφάνιση και έτσι θα θεωρείται ένας υπότιτλος. Μπορώ φυσικά να αλλάξω και τα χρώματα, εάν το επιθυμώ, και να κάνω πιο αναπαραστατικό το περιεχόμενο του τίτλου μου. Πατάμε κάπου στο κενό του συγκεκριμένου πλαισίου και πηγαίνοντας από την αρχή των δίκτυων αναπαραγωγής, ας δούμε λοιπόν πώς εμφανίζεται. Πολύ ωραία! Η επεξεργασία του κειμένου έχει ενσωματωθεί όπως επιθυμούσαμε μέσα στο καμβά αναπαραγωγής. Θα πάρω λοιπόν αυτό το group και θα το σύρω στο Audio 2, στο πρώτο track δηλαδή, που έχει αποθηκεύσει το Camtasia Studio. Θα διαγράψω το άλλο track, διότι είναι κενό και δεν με ενδιαφέρει να εμφανίζεται στο timeline. Το πρόβλημα τώρα με αυτό το θέμα το οποίο εμείς έχουμε προσθέσει είναι η διάρκειά του. Διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος για την εμφάνιση 5 απλών λέξεων τίτλου και χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποιος ενσωματωμένος ήχος. Πολύ απλά θα πάρω από την άκρη το playhead και θα το μετακινήσω προς τα αριστερά μειώνοντας τη διάρκειά του. Θα το ελαχιστοποιήσω σε 5 δευτερόλεπτα και μάλιστα θα σύρω ακριβώς δίπλα και τα υπόλοιπα επεξεργασμένα groups του Camtasia αρχείου μου. Για να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η αναπαραγωγή, σε τι χρόνο τελειώνει και πώς εντάσσεται αυτόματα το δικό μου ηχογραφημένο απόσπασμα. Ας κάνουμε μία ανασκόπηση τώρα της περιοχής της εγγραφής, την οποία εμείς θα διαμορφώσουμε ώστε να δημιουργήσουμε το δικό μας βίντεο απόσπασμα. Βλέπουμε ότι η διάρκεια του ενσωματωμένου θέματος διήρκησε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και όχι τόσο ώστε να κουράσει τον χρήστη στην προβολή του. Μάλιστα, μας προετοίμασε στην ένταξη του βιντεομαθήματος. Μπορώ ακόμα να εντάξω και ένα transition μετάβασης ανάμεσα στο σχεδιασμένο θέμα μου και στην αρχή αναπαραγωγής του βίντεό μου. Θα μεταβώ στις μεταβάσεις και θα επιλέξω ένα, κατά τη γνώμη μου, αρκετά αναπαραστατικό κομμάτι αλλαγής. Το wheel, για παράδειγμα. Για να προχωρήσουμε λίγο στην αρχή και να δούμε την αλλαγή αυτή. Ας κάνουμε μία ανασκόπηση τώρα. Πολύ ωραία. Η μετάβαση αυτή ενσωματώθηκε τέλεια στη ροή της παρουσίασης. Μία παρόμοια λειτουργία μπορείτε να πραγματοποιήσετε φυσικά και στο τέλος της ροής του καταγραφόμενου βίντεό σας, εφαρμόζοντας ένα θέμα ως έναν επίλογο, ένα conclusion δηλαδή, της παρουσίασης αυτής. Σας αφήνω λοιπόν να επεξεργαστείτε πάνω στο δικό σας βιντεομάθημα την εναλλακτική αυτή. Μία παρόμοια διαδικασία των θεμάτων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και για τα theme callouts. Μεταβαίνοντας ξανά στη βιβλιοθήκη, μπορούμε να εντάξουμε ένα βέλος σε κάποιο σημείο της παρουσίασής μας. Στο συγκεκριμένο σημείο, για παράδειγμα, θα σύρω με το ποντίκι μου την επιλογή του Arrow 1 και θα το τοποθετήσω σε αυτό το χρονικό κομμάτι, μετακινώντας λίγο πιο μέσα τον δίκτυο αναπαραγωγής, έτσι ώστε να δω κατά τη διάρκεια εμφάνισης πώς ακριβώς θα είναι η προεπισκόπησή του και να το προσαρμόσω στο μέγεθος το οποίο εγώ θέλω, όπως θα κάναμε και με ένα απλό call-out. Η διαδικασία είναι εντελώς η ίδια με τους μικροεπεξεργαστές του Camtasia Studio, όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενη παρουσίαση, μόνο που το συγκεκριμένο, κάνοντας διπλό κλικ πάνω του ή μέσα στο πλαίσιο του timeline, έχει ήδη ενσωματωμένο ένα κείμενο, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε, αν και εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να περιέχει καθόλου κείμενο, θέλω απλά να το αξιοποιήσω ως δείκτη σε ένα πλαίσιο, και έχει ήδη διαμορφωθεί το fade in και fade out της προβολής του. Δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο από τα απλά call-outs που χρησιμοποιούμε, απλά είναι ένα ήδη έτοιμο θέμα. Ας πατήσουμε αναπαραγωγή για να δούμε πώς εμφανίζεται. Αν θέλετε να εγγράψετε το βίντεό σας, μπορείτε να επιλέξετε από το πλαίσιο custom τις συγκεκριμένες διαστάσεις που θα σας ενδιαφέρουν. Μειώνουμε αν θέλουμε και τη διάρκειά του, αναλόγως του πόση ώρα θέλουμε να εμφανίζεται. Ολοκληρώνεται έτσι και η διαδικασία με όλο το πλαίσιο θεμάτων στον χώρο της βιβλιοθήκης του Camtasia Studio, τα οποία μπορείτε και εσείς να επεξεργαστείτε πολύ περισσότερο, κάνοντας μία μίνι περιήγηση σε κάθε ένα θέμα από αυτά.